φίλες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα συναρπαστική, καθ' όπως όλα τα προγνωστικά δείχνουν, αναμέτρηση. Αυτό που μιλάω γιατί του άξονα ενάντια στους ωραίο καθ' τον BC Knights. Ο άξονας ο οποίος είναι ο πρωτοφόρος στην Elite 5 Betson, έχει 10 νίκες έχοντας ηττηθεί μόλις μία φορά με 93-92 από το Σικάριο σε ένα συγκλονιστικό και πολύ μπασκετικό παιχνίδι. Ωραίο Κάστρο είναι στο 4-5. Είναι μια αρκετά φορμαρισμένη ομάδα παρά το γεγονός ότι προέρχονται από ήττα επίσης από το Σικάριο με 95-77. Ο άξονας είναι η πρωτοπόρος ομάδα σε μέσο όρο επίθεση, σκοράροντας 91,9 πόντους μέσω όρος, στοιχεία που έχουν προκύψει από όλη την σεζόν, πλην του συγκεκριμένου παιχνιδιού προφανώς. Έχουμε μια από τις πρώτες επιθέσεις για τους Knights. Κάνει μια προσπίση, τώρα θα δώσει την πάσα. Πεντούσης σου για 3 από την κορυφή, άστοχο από τον Καρδιοφίλη. Οι Knights έχουν 6 παίκτες στη διάθεσή τους, 1-2-8. Ο Γιώργος Μαργώνης που παραχώρησε συνέντευξη στο Μπασκετάκι πριν από το παιχνίδι αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτό, στην Ισανδρία των guard του άξονα. Ο άξονας είναι μια guard oriented ομάδα. Παρ' όλα αυτά έχει τον Κωστακίδη στην διάθεσή του. 30χρονο guard. Θέλει να κλέψει τώρα, δεν θα καταφέρει. Ο Δημήτρης, jump shoot, εύστοχο από τον Κερδιοφίλη. 2-4. Κωστακίδης, συμπιατρής, εύστοχος τώρα ο πιστολέρο του άξονα. Αυτό είχε προηγουμένως ένα shoot από την αριστερή πλευρά. 5-4. Θα πάρει ένα screen από τον Κερδιοφίλη. Θα πάρει τώρα την μπάλα, ωραίο pick and roll μεταξύ Υπάρχει rebound. Δούμας. Υπάρχει foul. Που έχει χρεωθεί στον Εντούση. Και έχουμε το πρώτο ζευγάρι ελεύθερων μπολών. Για τον Αντικατζίδη. Αν θέλουν να κρατήσουν τον άξονα χαμηλά οι BC Knights, θα πρέπει να παίξουν ενδεχομένως στα όρια του foul και αυτό θα είναι ίσως ένα πρόβλημα καθώς έχουν μόλις έναν παίκτη στον πάγκο τους. Υπάρχει κλέψιμο στην επαναφορά και πολύ σκληρό foul πάνω στον Μπούμα. Time out. Και νέο ζευγάρι ελεύθερων βολών. Υπάρχει το πρώτο time out των Knights. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Στρέφουμε λοιπόν, η ομάδα του άξονα πέρασε λίγο πιο νωρίς στο παρκέ. Υπάρχει και η πρώτη αλλαγή και η μόνη αλλαγή που μπορούν να κάνουν καθώς έχουν 6 παίκτες στη διάθεσή τους οι Knights. Μιροσάβιτς πέρασε στη θέση του Μπεντούση. Έστοχος στην πρώτη βολή, ο Γκούμας, 6-4. Έστοχος και στη δεύτερη ο Γκούμας, 7-4. Ο Δημήτρης και Σίδης, κάνει μια προσποίηση για τρίποντο. Δεν θα ξαναπάρει την μπάλα, η μπάλα θα πάει στη weak side, μακρινό δίποντο με μεγάλη καμπύλη, εύστοχο από τον Καζατζίδη. 7-6. Έχουμε συμπληρώσει 3 λεπτά, Κωστακίδης σου για 3. Άστοχος από την κορυφή αυτή τη φορά. Θα πάρει πολλές προστάσεις, είμαι σχεδόν σίγουρος. Στέκεται στον αέρα και εκτελεί όμορφα ο Μιλουσάβης. 7-8, μπροστά η Knights. Θα κύψει μέσα στη ρακέτα, θα κερδίσει το φάουλ.
Χριστοκίδης παίρνει πάρα πολλές μπάλες. Πολύ έμπειρος παίκτης στα 30 του πλέον. Βγαίνει την πέμπτη χρονιά του στο μπασκετάκι. Έχει φορέσει τις φανέλες των Nutri Club και των Rising Suns. Αλλά έχει μεγάλη καριέρα και εκτός από τη λίγα μπασκετάκι. Έχει περάσει λίγα ο Δράμας, από τους Τιτάνες Δράμας, από τον Γιάννενα, από τον Σπάρτακο Ιωαννίνων, από τον Φίλικα Καλαμαριάς και από τη Γαλάτιστα. Έχει μεγάλη εμπειρία και από τον Μπασκετάκι και από άλλες διοργανώσεις. Μπάλα που πάει χαμηλά, βρέθηκε ελεύθερος, αλλά δεν θα συγκρατήσει την μπάλα ο Μαστρο Δημήτρης. Δεύτερο time out, πρώτο για τον άξονα μετά από time out 3:37. Στρέφουμε σε λίγο μία τα μαζί. Επιστροφή λοιπόν στην αναμέτρηση. Σκόρνε στο 9-8. Στην Elite by Betson όλα μπορούν να συμβούν. Κατοχή είναι για τον άξονα μετά το time out. Ο Κωνστακίδης θα λέμε τις δευτές, τώρα θα επαναφέρει. Πολύ καλό passing game, ταχύτατα η μπάλα θα πάει στην κορυφή που είναι και Τριανίδης, αλλά θα στοχίσει για τρεις. Ο Δημήτρης έχοντας το τεχνικό τον αντίπαλο μπροστά του. Τον αφητή. Ο Δημήτρης που θα πάρει στα 10 δευτερόλεπτα επίθεση τον Νάιτ. Θα σταθεί, θα εκτελέσει, θα στοχίσει ο Καζαντζίδης. Υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο από τον Μυροστάβιτς που θα καταφέρει. Ο Σταχίδης δεν θα εκτελέσει αυτή τη φορά. Αφού μυρίζει. Θα φύγει η κατοχή, δεν θα υπάρξει αυτή τη φορή φάουλ. Και Σταχίδης θα αφήσει την μπάλα να περάσει εκτός. Τριανίδης που στόχησε προηγουμένως. Σύντης θα επαναφέρει. Καρδιοφίλης θα κερδίσει το φάουλ. Ο Γιώργος Μαργώνης του άξονα στη συνέντευξη που παραχώρησε όταν ανέφερα το ενεργητικό του σωμάτας του είπε ότι δεν θα το φτάσει με... Τη φάνηκε αρκετά σίγουρος. Πατώντας τη γραμμή ο Σύντης δεν θα καταφέρει. Έρμπουλ. Πάει μέχρι μέσα, ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους, φανταστική πάσα, αλλά υπάρχει στήριγμα, φανταστική πάσα του Γκούμα προηγουμένως. Τράβηξε τρεις παίκτες πάνω του, δημιούργησε ρήγμα στην αντίπαλη ρακέτα. Κωνστακίδης θα επαναφέρει, 14 δευτερόλεπτα. Αυτή, πάρει ένα screen, υπάρχει αλλαγή, δεν είναι ο Κεσίδης πλέον πάνω του. Σου πια τρεις, άστοχος. Με τον Τόρι βρήκε σίδερο η μπάλα, υπάρχει πολύ μεγάλη μάχη για rebound. Τελικά θα βγάλει νικητή, θα καθαριστεί στο... μετά το κέντρο του κυπέδου μάλιστα το rebound. Ο Καζαντζίδης θα εστοχίσει. Είναι αυτό το βόλιο. 9-11. Σταχίδης πάει μέχρι μέσα, θα εστοχίσει. Κεσίδης. Λίγο να χάσει, θα χάσει τελικά από τον Σταχίδη ο οποίος κλέβει 2-1-2 ενός. Ωραία, απίστευτη πάσα πίσω από την πλάτη. Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα έκανε μια προσποίηση και έδωσε σε δεύτερο χρόνο στον Αντικατζίδη την μπάλα. Ο παίκτης που τον μάρκαρε δεν έφαγε την πρώτη προσποίηση. Αλλά βγήκε κάτι καλό για τον άξονα καθώς θα εκτελέσει πολλές ο Αντικατζίδης. Ένα ομαδικό φάουλ για τον άξονα έναντι 4 για τους Knights. Έστωχος στην πρώτη. Ο Αντικατζίδης. Έστωχος και στη δεύτερη. 11 όλα. Δημήτρης, υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο από τον Αξία αυτή τη φορά. Ωραία πάσα στον Γούμα. Αυτός θα καταφέρει να καλάθι. Καταχειροκροτούμενη προσπάθεια από τον Μαργόνι και όχι μόνο από τον Πάγκο. Φανταστική προσπάθεια από την απέναντι πλευρά του Μυροσάβης. Η τρίπλα, το τελείωμα, τα βήματα που πήρε.
ανδεξία. Χάρμα η δεύτερη μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Μία ακόμα πάσα πίσω από την πλάτη. Μία ακόμα συνεργασία μεταξύ του παιχνιδιού του Άξον με τον Αντικατσίδη ως τελικό αποδέκτη. Βλέπουμε πάρα πολύ όμορφο το παιχνίδι, πολύ υψηλό επίπεδο. Υπάρχει φάουλ από τον Καζαντζίδη. Από τον Κούμπα διορθώνω. Κιτσίδης. Έχει χρόνο αγγελθεί αλλαγή για τον Άξονα. Στους για τρεις και Σίδης έκτροφος. Αχθής στη weak side. Ήταν ελεύθερος αλλά δεν πήρε το σουτ. Για τρεις ο Κυριανίδης. Υπάρχει στήριγμα. Γιώργο περίμενα εδώ στο φάουλ. Αλλαγή Βασίλη. Στον Μυροσάβιτς χρειώθηκε το φάουλ. Ομαδικά είναι πέμπτο. Θέλεις περάζει, θα ετοιμάσει τι να περάσει το πρώτο φορά στον χώρο. Στο σουτέρ. Αλλάζει τον Κυπριανίδη, ψηλώνει λίγο το σχήμα των παιχτών του Άξονα. Έστω στην πρώτη βολή. Αχ, τίθεται με τρεις πρώτη. 16 όλα. Στη δεύτερη μάχη για το rebound θα βγάλει τελικό νικητή τον Καζαντζίδη. Βρίσκος θα δώσει τον Γεσίδη. Βρίσκος κίνδυνη πάσα, χορευτικό στον αέρα. Άστοχος όμως ο Μιλωσάβης. Συρθόν μπάσκετ. Το βελάκι δείχνει η Νάιτ. 16 όλα είναι. Στο κίνδυνη θα επαναφέρει. Ο οποίος έχει περισσότερο ρόλο shooting guard κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει παίξει και ο small forward. Νομίζω ότι ο ρόλος του shooting guard στο σχήμα του Άξονα του ταιριάζει. Θα είναι στη μέσα, θα καταφέρει να εκμεέξει το φάουλ για δύο βολές στον Μυροσάβη. Αλλαγή το σε δύο κούπας. Φάουλ του Γκούμα. Μία ακόμα αλλαγή για τον Άξονα, ο οποίος έχει περισσότερους παίκτες. Στη διάθεση του Αγώστε. Τζιβάνης περνάει στον αγωνιστικό χώρο για πρώτη φορά. Άστοχος την πρώτη ο Μυροσάβης. Ο Άξονας φαίνεται να έχει διάθεση να ανακατέψει την τράπουλα μεταξύ των παίκτων. Άστοχο στη δεύτερη, 16-16 παραμένει. Αχθής. Κωστακίδης. Cut and shoot, 3.1 ακόμα, θα στοχίσει. Κωστακίδης πάει να κλέψει και να καταφέρνει. Ταχύτατα θα δώσει την μπάλα στον Αντικατζίδη. 3-1-2-1. Έκανε πολύ καλή προσπάθεια στην άμυνά του ο Καριοφίλης, αλλά μετά από την σκόρη μπάλα δεν θα καταφέρει να καθαρίσει τη φάση. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα ανάμεσα απέναντι μάλλον σε τρεις παίκτες. Και σύντη. Στήριγμα. Για φάουλ που έχει πληρωθεί στον Τζιβάνι. Τέταρτο ομαδικό για τον Άξονα. Και σύντη επαναφέρει. Ο Δημήτρης έχει στον αέρα, θα δώσει τώρα την μπάλα στα 7 δευτερόλεπτα, κλείνεται στη γωνία μια αριστοκίνητη πάσα, καλό passing game, βγάζει shoot, το οποίο είναι έκτοχο από τον Καριοφίλη, το έχει πήρα των βολών. 8 λεπτά στην πρώτη περίοδο, 18-18 και το derby καλά κρατεί. Ο Στακίδης
Κάστος για τρεις άστοχος και πάρει μια πάσα, μια έξτρα πάσα από τον Αστή. Κάτσε το φυσικό rebound και καλά του. 20-18, 100 δευτερόλεπτα και το τέλος της πρώτης περίοδου. Στους για τρεις, κάτσε τους από την Γεσίδη τώρα. 20-21. Αλλάζει κατεύθυνση ο Αντικατζίδης μπερδεύοντας τον προσωπικό του αντίπαλο. Τελειώνει την φάση. Είναι αλλάζει διαφορά τώρα, 22-21. Jump shoot, εύστοχο από την Καρδιοφύλλη. Στην γωνία η μπάλα. Θα να πάρει την μπάλα ο Αυτής. Καλό passing game και αυτό το σύστημα που έπαιξαν είχε τελικό, ως τελικό αποδέκτη επίδοξο τον Μουτσέλη, ο οποίος δεν θα πάρει την μπάλα. Ωραία σταυρωτή, στέκεται στον αέρα, θα στοχίσει όμως. Ο ίδιος επιθετικό rebound και σύντης στα 12 δευτερόλεπτα με μεγάλη καμπύλη στους διατρείς άστοχος. Ο ίδιος επιθετικό rebound, η μπάλα πήγε στη βάση της Στεφάνη. Jump shoot με ταμπλό άστοχος. Βάζει λίγο με τον εαυτό του. Ο Στοχίδης τώρα ανεβάζει την μπάλα για τον άξονα. Έχουμε περάσει τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Συμπληρωμένα τα ομαδικά foul της δύο ομάδες. Jump shoot με δεύτερη προσπάθεια από τον Αντικατζίδη άστοχο. Αλλά και καλάθι. Και ο Κωνστακίδης κλέβει την μπάλα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 4 πόντι μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 5 δευτερόλεπτα το τέλος. Για 3 από τα 8 μέτρα άστοχο από τον Τζιβάνι. Έτσι θα ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, πάρα πολύ ψηλό σκορ, 26-23. Σε κάποιον άλλο αγώνα θα μπορούσε να είναι σκορ ακόμα και ημιχρόνου, είναι σκορ πρώτης περίοδου. Οι δύο ομάδες κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά. Οι Knights έχουν πολύ καλό passing game. Οι παίκτες του άξονα έχουν προσπαθήσει για πολλά σουτ, κυρίως μέσω του Κωστακίδη, ο οποίος δεν έχει ευστοχήσει σε πολλά. Αλλά ο άξονας βγάζει συνεργασίες, παίζει αυτό το γρήγορο παιχνίδι που τον διακατέχει. Διαφορά είναι στους 3 πόντους, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην αναμέτρηση. Πολύ ψηλό σκορ, πολύ όμορφο παιχνίδι από το perspective ενός μπασκετόφιλου. Ο άξονας έχει εκμεταλλευτεί μεταξύ άλλων και την πολύ επιθετική άμυνα που έχει παίξει. Έχει κάνει πολλά κλεψίματα τα οποία μετατράπηκαν σε καλάθια. Παίζει άμυνα πάνω στην μπάλα ο Κωστακίδης. Θα πάρει ένα screen τώρα ο Μαστροδημήτρης. Θα σταθεί, θα εκτελέσει, θα εστοχίσει. Πάρει ένα screen από τον Φεντούση, ο οποίος έχει περάσει τώρα αγωνιστικό χώρο εκ νέου. Υπάρχει ένα ακόμα θετικό rebound, Αχτής για 3 από τη γωνία, για 2 έδειξε τη στιγμή άστοχο από τον Τζιβάνι. Υπάρχει κατοχή εκ νέου για τον άξονα με 14 δευτερόλεπτα. Θα σταθεί στην κορυφή, ένα ακόμα cut and shoot, εύστοχος αυτή τη φορά ο frontman του άξονα. Αργώνης έχει τον ρόλο του coach μεταξύ άλλων, δεν τον έχουμε δει ακόμα στο παρκέ. Θα πάρει το screen από τον Βεντούση Μαστροδημήτρης. Καλό passing game, βγάζει ελεύθερο τον Μιλοσάβιτς στη γωνία, αλλά αυτό θα στοχίσει στους για 3. 1-2, βρέθηκε ελεύθερος αλλά δεν το πήρε ο Τζιβάνης. Την μπάλα θα βγει εκτός. Μπάλα άξονας με 14 δευτερόλεπτα. Για 2 θα το πάρει τώρα και θα εκστοχίσει από το ίδιο σημείο στο οποίο δίστασε να πάρει προηγουμένως το σούτο Τζιβάνι. Μαστροδημήτρης με ένα screen, υπάρχουν αλλαγές τώρα κοινός πάνω του ο Αντικατζίδης, υπάρχει μισμάς μέσα στη ρακέτα. Ο Κωνστακίδης έχει πάει μέσα στη ρακέτα. Στα 7 δευτερόλεπτα
Αλλαγή, αλλαγή. Αντικατζίδη. Γκούμα ετοιμάζεται να περάσει στη θέση του Αντικατζίδη. Χαμηλώνει κάπου το σήμα του άξονα. Κατοχή χάσετε προσωρινά. Πάλι για το... Με τους πράσινους, πολύ δύσκολη προσπάθεια στα 6 δευτερόλεπτα στο τέλος από τον Τζιβάνι, ο οποίος δίνει μπάλα στο καλάθι στους 4 πόντους διαφορά. Έχει βρεθεί ελεύθερος στην δεξιά πτέρυγα και ζήτησε την μπάλα ο Τζιβάνις, δεν την πήρε. Πάει τώρα την μπάλα. Στη γωνία ένα ακόμα κάθε του τρίποντο, ένα ακόμα έστωχο από τον Κωνσταντίνη, ο οποίος κάνει high five με τον Βαργόνη. 34-27. Στροδημήτρης. Μεγάλες μάχες μέσα στην ρακέτα. Μεγάλη μάχη έδωσε ο Εντούσης με τον προσωπικό του δίπολο, δεν πήρε την μπάλα. Αυτή χάθηκε. Και υπάρχει ένα ακόμα καλάθι για τον άξονα. Ήταν 36 πόντους. Ο Σίτς κάνει μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα, δίνει την πάσα στον Πεντούση. Υπάρχει καλάθι και φάουλ. Αν θα αναζητηστεί αυτό το προβάδισμα που έχει ο άξονας και που πάει να χτίσει παραπάνω. Ο άξονας είναι μια πάρα πολύ θετικογενής ομάδα. Άστοχος στη βολή ο Πεντούσης. Μια σταυρωτή. Καλό passing game, βγάζει δύο ελεύθερα σουτ. Βρέθηκε ελεύθερος και ο Τζιβάνις και ο Μουτσέλης, ο δεύτερος πήρε το σουτ μετά από έξτρα πάσα του πρώτου. Αστροδημήτρης κατεβάζει. Του Τζιατρής από τη γωνία, άστοχο από τον Πεντούση. Ο οποίος αυτός μας παραχώρησε συνέντευξη πριν το παιχνίδι και έδωσε έμφαση στο αμυντικό κομμάτι. Ο Σακίδης θα προσκύσει από τη γωνία. Υπάρχει φάουλ τώρα από τον Τζιβάνι. Δεύτερο φάουλ από τον Τζιβάνι, ο οποίος θα περάσει στον πάγκο για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ο Φριανίδης περνάει στη θέση του. Αξιοποιεί όλους τους παίκτες σχεδόν που έχει στην διάθεσή του ο άξονας. Το 14 δευτερόλεπτο τώρα θα πάρει ένα screen. Ο Δημήτρης τζάμπσουτ με μεγάλη καμπύλη και σύνδεση, έστωχος. 36-31. Αυτής. Αυστηρό μαντουμάν τώρα η άμυνα των παιχτών του Ωραιοκάστρου. Παίζει υποδειγματική άμυνα ο Πεντούσης και αρνείται το καλάθι από τον πρώτο αντίπαλο. Υπάρχει στριχτό μπάσκετ. Υπάρχει κατοχή για το Ωραιόκαστρο. Δεύτερο. Είναι το δεύτερο φαουλ του Φριανίδη. Ο οποίος μπήκε, πέρασε στον πάγκο ακριβώς επειδή είχε δύο φαουλ και ο Τζιβάνι. Έχει δεύτερο φαουλ και ο Τζιβάνι. Είναι νεκρός χρόνος. Μαργόνης ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά στον αγώνα. Θα αλλάξει το Τζιβάνι. Μαργόνης με φρέσκο σώμα και φρέσκο μυαλό, λέει η λογική. Ξέρω Δημήτρη, ένα πιο χαμηλό τέμπο όσο γίνεται σε ένα τέτοιο παιχνίδι, υπάρχει τόσο τότε. Σταματάει την τρίπλα, η μπάλα δεν θα φτάσει στον επίδοξο στο τελικό της προορισμό, που ήταν ο Μιροσάβιτς. Φυσικά ο τελικός προορισμός ήταν το καλάθι, για να είμαστε σαφείς. Μαργόνης στην πρώτη του κατοχή. Αχτής,
Κούμας, πολύ δύσκολη προσπάθεια στην κίνηση. Αν και φτυχώ λοιπόν και μετά από μια προσπίση καλάθι από τον Βουσέλη. 38-31, επιθετικό σόου από τον άξονα. Βγάζοντας πολύ όμορφες συνεργασίες. Δημήτρης θα χάσει την μπάλα, Κωνσταντίνης μπερδεύεται. Θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα, δεν υπάρχει ούτε out ούτε foul. Πατάει γεράκια με το αριστερό χέρι, θα χάσει την μπάλα στο καλάθι. Μια πόδι για το ρυθμό που έχει πάρει το παιχνίδι δεν είναι πολύ στη διαφορά. Ένα τρίποντο που θύμισε NBA με το πόσο γρήγορα πάρει και θα στοχίσει ο Καρδιοφίλης, αλλά ένα ακόμα jump shoot από τον Κωνστακίδη. 4 σερί δική του πόντι, στέλνει τη διαφορά για πρώτη φορά στις 11. Τώρα θα κλέψει ξανά ο Κωνστακίδης την μπάλα. Να την πάρει εναντίον του Κεσίδη, πάει μέχρι μέσα, υπάρχει κόψιμο αλλά με φάουλ. Time out δώσε. Time out από το χέρι του Κεσίδης. Τι το κύριο θέλω. Ωραίο καστρο. Ναι. Υπάρχει time out από το ωραίο καστρο που βλέπει τη διαφορά να φτάνει τους 11 πόντους. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Είναι μαζί μας. Η στροφή λοιπόν στην αναμέτρηση. Έχουμε 4:37 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ο Κωνστακίδης θα εκτελέσει οι βολές. Άστοχο στην πρώτη. Σίδερο η μπάλα. Χειροκροτούμενος ο η ομάδα του ωραίου κάστρου από το Φεντούσκι που βρίσκεται στον πάγκο. 43-31. Βεσάβιτς και στήριξε για 3 άστοχος. Ο ίδιος επιθετικό rebound σε μια, ενώ θα πάρει φάουλ από τον Μαρκόνι. Και σύνδεση είναι η δεύτερη φορά που παίρνει σούτ για 3 και αστοχή και παίρνει ίδιος επιθετικό rebound καθώς η μπάλα πάει εκεί πέρα που ήταν αυτός. Την προηγούμενη φορά είχε προσπαθήσει με ένα jump shoot με ταμπλό αστόχησε, τώρα θα κερδίσει το φάουλ. Άστοχος στην πρώτη βολή. Τέσσερις βολές για το Ρεόκαστρο. Άστοχος στη δεύτερη, 0-5, τα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Rebound από τον Αχτή, ο οποίος θα κατεβάσει τώρα την μπάλα. Κωνστακίδης, στη weak side Μαργόνης. Αχτής. Θα έτσι κατευθυνόλυτα, θα ζητάει το screen, θα το πάρει. Αλλάζει την μπάλα, θα βγάλει πέρα που είναι ο Μαργόνης. Μετά από μια προσπίση θα ελευθερωθεί, θα αστοχίσει όμως. Και το jump shot που πήρε. Για 3 βρέθηκε ελεύθερος, υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει και δεδομένη της διαφοράς, αλλά στόχησε ο Μιροσάβιτς. Έχουν 3 φάουλ να δώσουν οι παίκτες του τον Νάιτ. 12 πόντους στη διαφορά, ο Άξιος έχει και την κατοχή. Αναμενόμαστε. Πάει μέχρι μέσα στα αστοχή, αλλά υπάρχει rebound, καλάθι και φάουλ από τον Γκούμα με τα δυνάστηκη προσπάθεια του Μουτσέλη. Τώρα πραγματοποιείται η αλλαγή για το Ρεοκάστρο. Μεντούσης περνάει εντός. Καζατζίδης θα πάρει κάποιες ανάσες. Έστοχος το ζευγάρι ελεύθερων πολλών. Ο Κουμάς 46-31 διαφορά και πρώτη φορά στις 15. Αλλά δεν θα πάει μέχρι μέσα. Στην ρακέτα. Υπάρχει στήριγμα. Ο ένα. Υπάρχει φάουλ που έχει κληρωθεί στον Αχτσί. Το πρώτο προσωπικό του. Δικό μου.
Είχε ένα ακόμα να δώσει πόσο ο Μάνος τον Μάιτ. Ένα. Έχουν συγκεντρωμένα οι παίκτες του Άξινα. Έστοχος στην πρώτη βολή. Μία στις έξι. Έστοχος στην πρώτη βολή για τους Knights. Στέκεται, εδώ θέλει την εντύπωση ότι θα σου πάρει τα τρεις, αλλά δεν το κάνει αυτή. Μαστροδημήτρης, πέρασε πολύ κόσμο, δεν πάσαρε, θα στοχίσει όμως να στη ρακέτα. Κούμας, αχτσί. Ζητάει την μπάλα μέσα στη ρακέτα, δεν θα την πάρει σε πρώτο χρόνο, θα την πάρει σε δεύτερο. Θα βάλει καλά και θα πάρει και το φάουλ, ο Μιτσέλης. Ο Κούμας παίρνει τα συγχαρητήρια από τον Μαργόνη. Εύστοχος και στην κολλή. 49-32. Κίνη από τα screen, θα πάρει τώρα την μπάλα ο Μιροσάβιτς. Θα σταθεί, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Εστοχίδης παίρνει το rebound. Παραλίγο να βγει εκτός με την μπάλα, δεν θα το δει αυτό. Το Στοχίδης έχει παίξει όλο το διάστημα, δεν έχει παίξει, δεν έχει πάει καθόλου στον πάγκο. Υπάρχει ένα deflection, αλλά η μπάλα θα πάει στο Ραδικαζίδη, ο οποίος ανάμεσα σε δύο αντιπάλους θα κερδίσει το φάουλ που βάλει το παλάτι. Ναι, οκ, εντάξει, πόσα φάουλ έχουμε, παιδιά. Γενικά. 30 φάουλ έχουμε εμείς και δύο τα παιδιά, πώς πάει το. 5-3 είναι. Σε αυτό το δεκάλεπτο, Στάλα. Πρέπει να το δω πίσω. Πόσο είναι στο τώρα, Στεφάν. 5-3. 14. 4. 14. Όχι, 14. 6. 15. Φέρε 4, ναι. Εκτελεστούν πολλές, ένα ακόμα ζευγάρι από τον Ραδικατζίδη. Άστοχος, υπάρχει rebound από τον Πεντούση και φάουλ από τον Αχτή. Άλλο ένα ζευγάρι ελεύθερο βόλο από τον Πεντούση, από την απέναντι πλευρά. Δύο βολές. Ομαδικά δύο βολές. 10 στις 15 βολές για τον άξονα, 1 στις 7 για ο Ρόγκας. Δεν έχουν βρει ιδιαίτερο ρυθμό από τη γραμμή των 6.75 οι δύο ομάδες. 3 στα 14 για άξονα και 3 στα 13 για Knights αντίστοιχα κατά τρίποντα. Άστοχος στη δεύτερη. Ο Πεντούσης. Ο Σακίδης γίνεται από τα σκρίν, ένα ακόμα κάθε σκουτ, άστοχο. Διαμαρτύρεται, αφήνει να ενεργήσει, έγινε φάουλ σε αυτόν. Πάνω στο τρίποντο από τον Μιροσάβιτς, δεν υπάρχει κάποιο στήριγμα. Μπάλα στην τεχώς είναι εκτός και για τους Knights. Οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 19. Για να δούμε αν θα μπορέσει να βγάλουν αντίδραση μας, ο Δημήτρης. Ρυψοκίνδυνη πάσα μέσα στη ρακέτα, η οποία θα φτάσει πρωτίστως στον Μιροσάβιτς και δευτερευόντως στο καλάθι. 51-34. Σακίδη. Jump shoot. Όχι, πάσα. Μπερδέθηκα μέχρι εγώ. Σακίδη δεν θα ξαναπάρει την μπάλα. Ήμουν έτοιμος να πω πάρα πολύ άστοχο το σουτ. Μέσα ανάμεσα σε δύο αντιπάλους θα πάρει το rebound. Ο χρόνος δεν έχει ανανεωθεί. Πήρε ο ίδιος το επιθετικό rebound ο Πεντούσης. Και σύζυση για τρεις. Έστοχος χειροκροτείται από τον πάγκο των Knights. 91-37. Διαφορά έχει πέσει στους 14. Και έχει ένα μικρό σερί. 5-0 από το 51-32 στο 91-37 η ομάδα των Knights. Το οποίο θα διακοπεί. 53-37. Συγκληρωμένα τα ομαδικά για τις δύο ομάδες. Αστροδημήτρης Μιροσάβιτς με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη θα προσθήσει. Παίρνει το rebound του Μουτσέλης.
Μιλουτσίτς. Στέκεται, πάει να βγάλει πάσα εκεί που ήταν ακροπολισμένος ο Γκούμπας. Δεν θα καταφέρει, υπάρχει κλέψιμο. Μιλουσάβιτς δεν θα ξεκινήσει το lay-up. Αυτής η προσποίηση Κωνστακίδης. Cut and shoot, ένα ακόμα. Έστοχο από την δεξιά πτέρυγα. Διαφορά ξανά στους 19 πόντους. Ωραία πάσα από τον Τεσίδη. Φτάζει τον χρόνο, 13 δευτερόλεπτα. Τα... σχεδόν όλα για τους Knights, θα μείνει μισό δευτερόλεπτο περίπου αν εξοπλίσουν την επίθεση. Υπάρχει φάουλ από τον Αμπικατζίδη που δεν ήταν η πρόθεσή του αυτή. Ήταν η πρόθεσή του να κλέψει. Λέει δισκάρις, δεν έχουμε παίκτες. Άστοχος. Είπατε time out. Γιώργο, 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 είπατε time out. Κράβο το παίκτη. Όχι, όχι. Έστοχος στη δεύτερη, ο Μαστροδημήτρης. Τρία δευτερόλεπτα, βγήκε η πάσα, βγήκε το καλάθι. Κωνστακίδης σε ρόλο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι στο τέλος, buzzer beater. Διαφορά κουμπάει τους 20 πόντους με το κερασάκι στην τούρτα που ήταν αυτή η φάση για τον Άξονα, ο οποίος παίζει το παιχνίδι του, το παιχνίδι που έχει παίξει και στις προηγούμενες 11 αποστολές του στην Ερίθ Μπαϊ Μπέιτσον για φέτος το Παστιστάκι. Παίζει το γρήγορο παιχνίδι που τον διακατέχει. Έχει δεχτεί 38 πόντους, οι οποίοι δεν είναι λίγοι για ένα ημίχρονο, αλλά έχει πετύχει 58, που είναι πάρα πολύ για ένα ημίχρονο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του παιχνιδιού, γιατί δεν είναι στο δεύτερο μου χρόνο, μείνετε μαζί μας. Στρέψαμε λοιπόν στην αναμέτρηση. Οι παίκτες του Άξονα έχουν καταφέρει να χτίσουμε μια διαφορά 20 πόντων, η οποία όλο ένα και αυξάνεται μέχρι στιγμής. Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες έχουν ξανασυναντηθεί στις 18 δεκάτου του προηγούμενου έτους. Οι παίκτες του Άξονα είχαν επικρατήσει με 94-67. Η πρώτη κατοχή είναι για αυτούς. Υπάρχει το πρώτο φάουλ του δεύτερου ημιχρόνου που έχει χρεωθεί στον Τεσίδη και μάλιστα είναι ψηλά για πολλές. Ευκαιρία για τον Άξονα να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Σε σύνδεσαι με βάζει.
Ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα. Μετά από μια προσπίση γυρίζει και θα βγει ο Καζατζίδης. Ο Πεντούσης κάθεται στον πάγκο. Μείνεται διπλώνει άμυνα. Και τελικά υπάρχει το κλέψιμο από τον Καζατζίδη. Ωραίες τρίπλες από τον Δημήτρη. Πάσα πίσω από την πλάτη. Jump shoot. Για 3-6 το φορ. Με ωραία τεχνική εδώ μας το Δημήτρη. 64-44 η διαφορά. Στρογγυλοποιείται για μία φορά στους 20 πόντους ακόμα. Για μία ακόμα φορά στους 20 πόντους. Το συνδοκουπώ λίγο left side shot στην συγκεκριμένη φάση. Η μπάλα δεν θα φτάσει στον Καρδιοφίλη μετά από φάση του Μαστρο Δημήτρη. Αυτή η μπάλα θα χαθεί. Θα χαθεί για τον άξονα μου, δεν πήγε κάπου η μπάλα εδώ, είναι στο γήπεδο. Γιώργο, χωρίς μπάλα δεν μπορούσαμε να παίξουμε. Δεν χάθηκε γενικώς. Κάποιες συζητήσεις έναν εξονδρεύουμε την Τεστίδη. Αν είδα καλά. Anyway, μην πάνηξε. Ο Σακίδης θα βγάλει την μπάλα εκτός. Θα έξω θέλω να το υπηρετήσω. Κάποιος πρέπει να πάρει το σούτ. Δεν το πάρει κανείς, υπάρχει υπέκτης κάτω. Εντούσεις, όλα καλά. Κασακίδης. Θέλεις, ξανά Κασακίδης, jump shoot από τα περίπου 5,5 μέτρα θα την αρχίσει. 66-44. Ο άξονας μετά από 23 κάτι έχει καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Ανάποδο λέει, πολύ ωραίο από το Μαστοδρυμούτη. Φανταχτής, jump shoot. Κάτσε shoot, ένα ακόμα από τον Κωνστακίδη. Υπάρχει ο Κωνστακίδης κάτω για μία ακόμα φορά. Όλα καλά, όλα αρκετά. Καθαρίζεται στον τροπαρχέ με έναν καλό τον ορθόδοξο τρόπο στο μάτσο μου. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Και ο Σίδης δίνει στο μαθηματική να κατεβάσει. Ενδιαφέρον. Ο Σίδης θα τρέχει να το κρίνει τελικά, έχει πάρει θέση. Θα πάρει μέχρι από τον Πεντούση τώρα. Δεν θα παίξει pick and roll. Μπάλα θα πάει στον Καρδιοφίλη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, θα σκουφίσει. Και η μπάλα για τον άξονα ξανά. Άξονα ξανά, ωραίο. Καλό passing game, βγάζει τελικό από 16 του Κωνστακίδη. Η μπάλα άλλαξε όλους τους παίκτες πολύ γρήγορα. Χάθηκε η μπάλα. Εδώ η μπάλα, εκεί η μπάλα που είναι η μπάλα, μέσα στο καλάθι των Knights. Τελικός αποδέκτης ο Αντικατζίλης που άφησε την μπάλα στο καλάθι. Υπάρχει παίκτης κάτι. Στρέψαμε μετά από την διακοπή, δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι ο Αργιοφίλης όπως τώρα δείχνουν. Μετά από ένα τραυματισμό, θα πείσουμε όλα να είναι καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το παιχνίδι θα συνεχίσει. Έχει περάσει ο Γκάτσιος τον αγωνιστικό χώρο για πρώτη φορά. Στην διατρίση θα σταθείς, θα σταθείσει. Οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν για 3-4 λεπτά. Αυτή την αφορμή. Θέλετε να πατάει το πόδι του, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει. Αυτός δεν είναι τόσο σημαντικός για να μπορεί να πατήσει το πόδι του ο Δημήτρης. Ο Καρδιοφίλης διορθώνω. Κωνστακίδης. Κωνστακίδης πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ενώ τώρα οι 5 παίκτες που έχουν οι Knights είναι οι 5 παίκτες που έχουν συνολικά. Συγκρατεί την μπάλα
ο Δημήτρης, αλλά θα αστοχίσουμε την αστοχή του Σινάη. Κωνστακίδης, ένα ακόμα τρίποντο, ένα ακόμα έξω. Παίξε τον διαιτητή, έχω την εντύπωση ότι θεώρησε ότι έγινε φάουλ πάνω στην μία ακόμα φορά. Μία ακόμα φορά θεώρησε ότι μία ακόμα φορά έγινε φάουλ πάνω στον. Ο Δημήτρης πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ που έχει χρεωθεί στον Κυπιανίδη. Σεφίδης επαναφέρει. Ο Δημήτρης, ωραία πάσα. Άστοχος όμως ο Καλατζίδη. Υπάρχει στήριγμα. Επιθετικό φάουλ που έχει πλευρή τον Κυπριανίδη. Καλοκή για τους Knights. Ο Δημήτρης πάρει ένα screen, υπάρχουν αλλαγές στην αντιστάμια. Ωραία πάσα, αλλά δεν την αντιλήφθηκε με την πρώτη. Ο Μιλωτάνης θα κρατήσει όμως τα 8 δευτερόλεπτα απέναντι σε δύο αντιπάλους που δείξαν για να του κόψουν το σούτ, τον Γκάτζιο και τον Μιτσέλη θα στοχίσει. Πάει χαμηλά για να βγάλει μια πολύ περίτεχνη φάση θέλοντας να μπερδέψει τους αντιπάλους του, αλλά δεν θα τα καταφέρει ο Μιτσέλης, όπως δεν θα καταφέρει και ο παίκτης των Νάιτ να εξοχίσει. Κάτι γιος. Πάει διφλέξιο, διφλέξιμο τον Άρη, τον Ντούση. Υπάρχει σφύριγμα, πολλά πράγματα συμβαίνουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο παιχνίδι. Δεν ούχ. Υπάρχει φάουλ στον άξονα. Στο σακίδι θεώθηκε. Ωραία πάσα, αλλά δεν θα καταφέρει να μετατραπεί σε assist, καθώς έχασε την ευκαιρία ο Καζαντζίδης. Στο σακίδι. Πίσω από τα screen, πήγε από τη μία, πήγε από την άλλη, πήρε το σούτ, αστόχησε, υπάρχει φάουλ. Δεν υπάρχει καλά στο φάουλ από τον Ντούση. Θα αρχιστεί σε δύο βολές, ο ψηλός του άξονα. Άστοχος την πρώτη. Στη δεύτερη υπάρχει rebound από τον Κωνστακίδη, ο οποίος δέχεται τα χειροκροτήματα από τον πάγκο. 11 στις 19 βολές για άξονα, 2 στις 11 παραμένει για τους παίκτες του Knights. Μιλωσάβης πάει μέχρι μέσα, κέρδισε όλη την ρακέτα αλλά αυτόχισε. Ο ίδιος το επιθετικό rebound θα στοχίσει εκ νέου, ξανά επιθετικό rebound στον ίδιο. Πέφτει κάτω, θα μετρούσε αν έμπαινε. Θα αρχιστεί σε δύο βολές από φάουλ που έγινε χρώστη στον Αντικαντζίδη. Πέμπτο βολέ. Υπάρχει αλλαγή. Γκούμα θα περάσει στην θέση του Τζιβάνι. Πέντε. Αγώνης κάθε στον πάγκο. Και ώρα. Άστοχος στην πρώτη βολή, δύο στις 12, κακό πως το για τους Knights. Άστοχος στη δεύτερη, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μπεντούση. Τους δύο πόντους που δεν πήρε από βολές ο Μιλωσάβης, που παίρνει στην αμέσως επόμενη φάση ο Μπεντούση με ένα καλάθι. Ο Σακίδης βγάλει την πάσα στο δεύτερο χρόνο. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αντικαντζίδη. Τελειώνει την φάση. Το Σίδης. Η διαφορά είναι στους 25 πόντους. Θα σπρώξει την μπάλα και θα
πάρει την πάσα από τον Κότζια, ο Κωνσταντίνης, ο οποίος έδειξε την μπάλα για ένα φυσικό rebound που χρειώθηκε στον Κότζια, αυτή την εντύπωση. 85-48, έχουμε 1-30 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Άξονας έχει βάλει κλόρι για μία ακόμα εκατοστάρα. Για τρεις έστοχο με μεγάλη καμπύλη, πολύ, πολύ όμορφη τεχνική του Μυροσάβης. 85-91. Είναι ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Knight. Κακίδης να προσθήσει ένα στο για τρεις. Σταυρωτή από τον Μυροσάβης, φωτώνει τον Κότσια. Δίνει την μπάλα στον Πεντούς, θα στοχίσει. Μυροσάβης θα πάρει ένα ακόμα φυσικό rebound. Ξανά φυσικό rebound. Δεν θα καταφέρει να σκίσει, αλλά υπάρχει φάουλ που κέρδισε μετά από επιθετικό rebound κάτω από το καλάθι για μία ακόμα φορά. Ένα δεζαβού πλανάται στην ατμόσφαιρα. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Μυροσάβης. 5-51 παραμένει. Έστοχος στη δεύτερη με μια μικρή περιπέτεια της μπάλας. Κότζιας. Το κίνης κοιτάει το χρόνο, έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ας το κλέξουμε από τον Μυροσάβης, αλλά όχι, υπάρχει πόδι. Αυτό είναι δύο πρωτού κλέψει. Κατοχή είναι για 6 δευτερόλεπτα για τον Άξονα. Ξανά για τον Άξονα. Αργώνης που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο για 3. Airball και στήριξε το rebound. Ο Δημήτρης θέλει να βγάλει μια γρήγορη επίθεση στην Knight. Καζατζίδης. Στη weak side με τη μία πάσα στον Πεντούση του για 3 άστοχο. Ωραία πάσα έβγαλε ο Μαθηματικός. Αξιοποιήσει και το χρόνο για μία ακόμα φορά. Έχουν 17-22 οι παίκτες του Άξονα. Κάνει νόημα στον Κόντ για να φύγει από εκεί πέρα. Αν αντιλήφθηκα καλά. Υπάρχει ένα ακόμα έρμπολ από τον Μαργόνη. Αλλά ο Κωνσταντίνος θα πάρει το rebound και θα ευστοχίσει σε ένα καλάθι. Παραχτύψει στο ταβάνι του Χριστού του Μαντζουλίδη Κόλετζ. Προηγουμένως κάποιος πιο αισιόδοξος θα μπορούσε να πει ότι είναι μια πάσα του Μαργόνη και όχι έρμπολ για τρίποντο. Ήταν προσχεδιασμένο να πάρει την μπάλα ο Κωνστακίδης. Θεωρείται out συγκεκριμένη φάση. Για να δούμε στα 5 δευτερόλεπτα αν μπορεί να βγάλει κάτι ο Άξονας. Κοιτάει την μπάλα τον χρόνο ο Κωνστακίδης του για 3. Άστοχος. Θα μετρούσε αν έμπαινε το φυσικό rebound που πήρε ο Δήμας. Όπως και να έχει τελικό σκορ τρίτης περίοδου. 87-52. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγη συνέχεια του τέταρτου του παιχνιδιού και κατ' επέκταση του τέταρτου δεκαλέπτου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην αναμέτρηση για τα τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά. Εξώς συγκλονιστικότατο απρόβλου ο Άξονας θα κερδίσει το παιχνίδι και θα προχωρήσει στο 11-1 διατηρώντας την πρωτιά και οδηγώντας την κούρσα στην League by Betson στη Θεσσαλονίκη. Έχουν περάσει οι δύο ομάδες στο παρκέ. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει εντός ολίγου. Ο Μαργόνης είναι στην αρχική πεντάδα για την ένατη της περίοδου για τον Άξονα. Καλά, έχεις κάνει ποτέ επαναφορά στην γραμματεία. Αυτό παίζει χρόνια μπάσκετ. Έτσι, ναι. Μπάλα είναι για τους Knights. Και Σίδης θα επαναφέρει. Μυροσάβης. Πάρει ένα screen από τον Καζαντζίδη. Πεντούσης με πάρα πολύ μεγάλο άλμα. Θα στοχίσει, αλλά θα πάρει ίδιο το επιθετικό rebound. Που θα τελειώσει τη φάση. Πάρα πολύ μεγάλο άλμα, τρομακτικό θα έλεγα. Μπάλα στο βγει εκτός. Καζαντζίδης, Μαργόνης. Στα 8 μέτρα έστοχος ο Κωνστακίδης. Ωραία πάσα.
πίσω από την πλάτη από τον Περντούση, θέλει να απαντήσει, θα τα καταφέρει. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μιροσάβιτς, 90-57. Σακίδη του Γιάτρη, από παρόμοιο σημείο που έφτασε προηγουμένως, λίγο πιο κοντά θα στοχίσει τώρα. Μιροσάβιτς θα αλλάξει με τον Καζοζίδη, θα αναπάρει, θα δώσει ένα screen αυτός. Στους Γιάτρης, αστοχό από το σημείο που έφτασε προηγουμένως. Σακίδης έχει παίξει όλο το παιχνίδι, δεν έχει βγει καθόλου. Θα βγάλει μια πάσα τώρα στην κορυφή. Ωραία πάσα σκαστή, υπόγεια μέσα στη ρακέτα, λίγο έξω από αυτήν. Δεν είμαστε ακριβή. Στον Καζαντζίδη, ο οποίος θα την μετατρέψει σε μια κομματή. Για τρεις άστοχος ο Μαστροδημήτρης. Τώρα γρήγορη πάσα με τελικό αποδέκτη τον Κωνσταντίδη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για δύο ακόμα πόντους. 94-57. Το μας έχει ανοίξει, ο Κωνσταντίδης θα αρχίσει σε ένα jump shoot πολύ γρήγορα. 23 assists για τον άξονα, για 8 λάθη. Έναντι 14 assists για 12 λάθη. Γυρίσει, θα ευστοχίσει για μία ακόμα φορά ο Μιτσέλης. 96-59. Ωραία πάσα για να βγει ο Περντούσης ελεύθερος, αλλά μπάλα βγήκε εκτός από το πόδι του Κωνστακίδη. Σίδης θα επαναφέρει τώρα. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Μέχρι μέσα, jump shoot, άστοχο, airball. Και θα κλείσει το rebound και θέλει να σκοράρει, τι άλλο να θέλει. Τι θέλει ένας βασιμπολίτσας. Πάρει ένα screen, πάει να βγάλει pick and roll. Δεν θα καταφέρει, μπάλα αφήσει στον πάρει Περντούση, θα προσθήσει σε ένα jump shoot. Γκούμα και Σίδης, πίσω από το screen, στέκεται, θα εκτελέσει μέσα από την ρακέτα τελικά. Πήρε τα βήματα, πήγε λίγο πιο μπροστά. Η πάσα που έβγαλε ο Σακίδης με τελικό αποδέκτη τον Γκούμα θα μετατραπεί σε assist. Μπάλα πέρασε ανάμεσα από τα μπάνερ που κρέμονται από τον ουρανό του κλειστού γηπέδου. Ένα ακόμα επόδιο στην πάσα. Στην πια 3 από το Γεσίδη, 98-62. Σακίδης Μαργόνης. Σακίδης του Γιατρής. Άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound και προσπάθεια από τον Καζαντζίδη για ένα πολύ δύσκολο shoot και πολύ εντυπωσιακό αν έμπαινε. Τέταρτο. Τέταρτο φάουλ του Σακίδη. Περντούσης. Τρίπλες, χάσει το στιγμή, θα βγάλει στην απέναντι πλευρά, άστοχος ο Καζαντζίδης. Διανύμιση ετοιμάζεται να περάσει στον ονοιχτό χώρο εκ νέου, μετά από πολύ ώρα. Ωραία πάσα στην κίνηση, η καταστάρα θα έρθει και τον άξονα με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Μυροχάβης. Τρίπλες, πάει μέχρι μέσα, περνάει ένα, περνάει δύο, βάζει το καλάθι. 164. Σουτσακίδης, Σουτζιατρής άστοχος. Θα ξαναπάρει την μπάλα στην κίνηση, θα γυρίσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ξανά άστοχος. 164 παραμένει. Αστροδημήτρης, καυτή πάσα μέσα στη ρακέτα. Δύο πόντι θα έρθουν από τον Καζαντζίδη, πάρει την μπάλα στο καλάθι. Ένα φάουλ έχουν κάνει οι παίκτες του άξονα για την τέταρτη περίοδο, 0 οι Knights. Τόσο φορτωμένες παίκτες με 4 φάουλ. Θα ποστάρει και θα νικήσει ο Μουτσέλης στον προσωπικό του αντίπαλο. Στον Δημήτρης. Θα περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο της τέταρτης περίοδου. Θα πάσει στον Κεσίδη, αυτός θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει ένα running floater, θα στοχίσει. Ο ίδιος το εξαιρετικό rebound μετά από άστοχο καλάθι. Ο Περντούσης, του Γιατρής άστοχο. Ξανά εξαιρετικό rebound του Κεσίδη, αλλά
θα βγάλει την μπάλα εκεί που ήταν μόνο ο Γκούμπας, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα στον Κωστακίδη, ο οποίος θα σκοράρει 2 ακόμα πόντους. Ο Κωστακίδης έχει βάλει πάρα πολύ καιρές βάσεις για ένα ακόμα MVP. Κάνει μια βόλτα μέσα στη ρακέτα, θα βγάλει στον Πεντούσκι, στο 2-3 από τον Κεσίδη, εύστοχο. 104-69. Έχει ανοίξει για τα καλά το παιχνίδι, έχει αποκτήσει ένα πολύ φαν τρόπο παιχνίματος. Θυμίζει κάπως All-Star NBA. Αξιά άμυνες προφανώς υπάρχουν και τώρα θα βγει από τον Πεντούσκι μία. Στον Μαστροδημήτρη. Ωραία πάσα στον Πεντούσκι, Κεσίδης για ένα ακόμα τρίποντο άστοχος αυτή τη φορά. Μάχες για το rebound, θα βγάλουν τελικό νικητή τον Μυροσάβης, ο οποίος πυροβολεί και αυτός για τρεις και αυτός άστοχος. Διαφορά στους 35 πόντους. Κωστακίδη κατεβάζει μια ακόμα μπάλα. Θα τα βγάλει μια πάσα, αλλά δεν ήταν η θέση που ήθελε ενδεχομένως ο Μουτσέλης. Υπάρχει μπλοκ, πολύ καλή άμυνα. Καλά, ήσουν ένα τρίλεπτο. Τριανίδης θα περάσει στη θέση του Κωστακίδη, ο οποίος τώρα μόλις κάθεται στον πάγκο. Για πρώτη φορά μετά από 36 και 38. Με κύριε ώρα, δεν είμαι καλά στα μαθηματικά. Στη διά 3, άστοχο. Κωστακίδης κάθεται στο πάτωμα, είναι εξουθενωμένος, είναι λογικό. Στη διά 2, δεν σας καταφέρει, αλλά ο Πεντούσης θα ζητήσει αυτό, ο Πεντούσης πήρε το rebound, αλλά έβγαλε εκεί πέρα που ήταν παίκτες του άξονα. Κυπριανίδης θα σκοράρει 2 πόντους. 106-69. Ποδωρή, ποιος έκανε την baseball. Την baseball τώρα ποιος την έκανε. Κεσίδης και επαναφορά, το Ντούσι θα στεκίσει. Θα πάρει το φάουλ με 2 βολές. Ο άξονας έχει καταφέρει να επικρατήσει με διαδικαστικού χαρακτήρα τα 2-4 που απομένουν. Είχανε η μεγάλη απώλεια του καρδιοφύλλη στο παιχνίδι οι Knights. Θα ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Με τα μπλο εύστοχος ο Μαστροδημήτρης στους 36 πόντους διαφορά. Άξονας έπαιξε το παιχνίδι που ξέρει να παίζει εδώ και πολύ καιρό. Είναι μια πολύ δεμένη ομάδα. Με 8 μόλις παίκτες κατάφερε να σκοράρει 106 πόντους και έχουμε ακόμα 2-40. Μπάλα θα βγει με τα πολλά στη γωνία στους 3. Ένα ακόμα τρίποντο από τον Γκάτζιο. Χειροκροτούμε. Χειροκροτούμε τον Ποντομάγκο, ίσως ήταν για 2 διορθώνω. 9 στα 31 τρίποντα για άξονα. 10 στα 29 για Νάιτ. Μέχρι μέσα. Πήγε να καρφώσει πάρα πολύ εντυπωσιακά ο Μυροσάβης. Υπάρχει κλέψιμο. Μαστροδημήτρης. Και το τρίτο ομαδικό φάουλ για τον άξονα. Ποιος το έκανε το φάουλ? Για 3. Άστοχο. Καθόν αυτό 72. Οι παίκτες του άξονα έχουν 35 στα 49 τίποτα, πάρα πολλά. Τρεις άστοχο από τον Μυροσάβη. Ο φαν ρυθμός παραμένει. Ένα και 30 για το τέλος.
Ζαζίλης. Διορθώνω ο Γκουμάς. Γωνία, 1,6 τρίποντο από τον Αντικατζίδη. 111-72. Παίκτης φωνάζει ο Κάζης, ακόμα είσαι αυτή τη φάση. Της ήδη πατώντας τη γραμμή, με εντύπωση, άστοχος. Προδημήτρης. Ωραίο χορευτικό, δεν θα τον δικαιώσει, δεν θα μπει ένα όμορφο καλάθι ακόμα. Έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό, το σκορ είναι 111-72. Η διαφορά είναι πολύ κοντά στους 40 πόντους, στους 39. Για τρεις Μαργόνης, άστοχος, Κυσίδης στο rebound. Μπορεί να δούμε αν θα υπάρξει κάποια φάνηση από το κέντρο ή κάτι τέτοιο. Μυροσάβιτς μέσα, θα πάρει το foul. Αποφασιστικό το να πήγε πρώτα μέσα από μέσα στη ρακέτα. Παίρνει το φάουλ από τον Αντικατζίδη. Περάσει στον πάγκο, αποβλήθηκε. Τηλεφωτούμενος από τον Κωνσταντίδη. Μου θέλει να περάσει τη θέση του. Έστοχος στην πρώτη ο Μητροσάβιτς. Δεν έχουν κάνει κάποιο φάουλ στην τέταρτη περίοδο οι παίκτες του Νάιτς. Έστοχος και στη δεύτερη. Στις 19 οι πολλές έτσι Νάιτς τώρα. Και το Τίβις πέρα που πήγε η μπάλα, αλλά δεν καταφέρνει να κλέψει σε πρώτο χρόνο. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα για να δούμε αν θα εκδηλωθεί η επίθεση. Είναι όλα για τους Νάιτς. Σταματάει την τρίπλα. Σουτάρει από το λόγκο, αν υπήρχε ο Τίβις, θα στοχίσει. Μπάλα θα μπει κάτω. Τελικό σκορ 111-74. Παρά τις απουσίες του άξονα κατάφερε να παίξει το παιχνίδι του. Είχαν πολύ μεγάλες απουσίες σαφέστατα και οι Knights. Έπαιξαν το παιχνίδι που ξέρουν να παίζουν πολύ καλά οι παίκτες του άξονα. Κατάφεραν να προχωρήσουν στην 11η τους νίκη. Έχουν ιτηθεί μόνο από τους Σικάριους με 93-92, υπενθυμίζουμε. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει αυτή η μετάδοση. Νομίζω ότι είχαμε ράσει με το είπαμε και οι παίκτες το ίδιο. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχος για αυτό το συναρπαστικό, ένα ακόμα συναρπαστικό παιχνίδι της Elite by Betson. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για την διεξαγωγή αυτού του παιχνιδιού, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από τους διοργανώτρια εκεί. Ευχές για όμορφο βράδυ, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να ακολουθείτε τα όνειρά σας. Γεια σας.